Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε στους νέους επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού. Ένα τόπο προσφυγικό. 100 χρόνια πριν, αυτές τις μέρες, στις 14 Οκτωβρίου, οι κάτοικοι των επιβατών της Ανατολικής Θράκης ξεριζώθηκαν οριστικά από τον τόπο τους και έφτασαν εδώ, στο τότε Μπαχτσέ Τσιφλίκι, για να δημιουργήσουν τους νέους επιβάτες. Και εμείς είμαστε σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουμε μια εκδήλωση τιμής και μνήμης που έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες στον ενωριακό ναό της Οσίας Παρασκευής, εδώ στους νέους επιβάτες. Μαζί μας ο αγαπητός σε όλους, τολμώ να πω φίλος, ο κύριος Γιάννης Μαυρομάτης. Γιάννη, μετά τους ύμνους, τις βραβεύσεις, την ομιλία, ακολούθησε το εορταστικό πρόγραμμα «Παραδοσιακά τραγούδια». Ήτανε τραγούδια που τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και πάντα όμως μας συγκινούν. Και πάντα μας φέρνουν μνήμες στο μυαλό μας, γιατί με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε και αυτά τα τραγούδια ακουμπάνε την κάθε ψυχή και ιδιαίτερα του πρόσφυγα. Και τα επιλέξατε με τον καλύτερο τρόπο. Είδατε εξάλλου το χειροκρότημα των ανθρώπων, τη λάμψη στα μάτια τους, τη χαρά που νιώσανε για όλη αυτήν εδώ την ποιοτική εκδήλωση. Και όχι μόνο το παραδοσιακό πρόγραμμα, αλλά φτάσαμε στον Μπαχτσέ Τσιφλίκι, στο Τσιτσάνι. Αυτό λοιπόν που έμεινε ο Τσιτσάνης, διότι στα χρόνια της κατοχής... Και συγχώρεσέ με, ο κόσμος αντέδρασε, συμμετείχε, σηκώθηκε και χόρεψε. Σωστά. Στα χρόνια της κατοχής, να πούμε ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο αγαπημένος του τόπος ήταν οι νέοι επιβάτες, έγραψε και το τραγούδι αυτό και καθιερώθηκε σαν δεύτερη ονομασία των νέων επιβατών. Εδώ ήταν το μέρος που έχουμε αφιερώσει και εκδηλώσεις και ως δήμαρχος για τον Βασίλη Τσιτσάνη εδώ στους νέους επιβάτες. Ήταν ο τόπος του αγαπημένος. Στον ιερό ναό μας αποθησαυρίζεται η θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζόμενης Ηλιόκαλης. Η εικόνα μεταφέρθηκε από πρόσφυγες προερχόμενους από τους επιβάτες της Θράκης κατά τους χρόνους της Μικρασιατικής καταστροφής περί το έτος 1922. Πρώτος σταθμός της προσφυγιάς της ήταν το νησί της Θάσου, όπου κατέφυγαν μερικές οικογένειες επιβατιανών. Το 1952 η προσφυγοπούλα μάνα μας, η Ηλιόκαλή μας, μεταφέρθηκε στον τελικό προορισμό της στους νέους επιβάτες. Η εικόνα έχει δύο όψεις. Η εμπρόσθια όψη απεικονίζει την Παναγία με τον Χριστό και η επιγραφή στο κάτω μέρος της μας πληροφορεί ότι ανεκαινίστη το έτος 1783 από άγνωστο γεωγράφο όταν επίτροπος ήταν ο Κυριάκος Δημητρίου από τη Δρόβιανη της Υπήρου. Η παρουσία των Δροβιανιτών και γενικότερα των Υπηρωτών στους επιβάτες της Θράκης συνδέεται με τα χρόνια της Επανάστασης του Μητροπολίτου Τρίκης και Σταγών κυρ Διονυσίου του Φιλοσόφου. Η πρώτη επανάσταση έγινε το 1600 στη Λάρισα και η δεύτερη στα Γιάννενα το 1611. Και οι δύο επαναστάσεις απέτυχαν. Πλην όμως οι Τούρκοι έδραξαν την ευκαιρία και εξαπέλυσαν πρωτοφανή διωγμό στη μέχρι τότε προνομιούχο Ήπειρο. Τότε άρχισε η πρώτη μεγάλη φυγή των Ιωαννιτών και των Υπηρωτών γενικότερα. Κάποιοι βρήκαν μια νέα πατρίδα στους επιβάτες της Θράκης. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάτοικοι των νέων επιβατών με καταγωγή από τη Δρόβιανη της σημερινής Βορείου Υπήρου, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Σπύρος Καρδάσης και ο προέτους αποθανών Σπύρος Δρακούλης. Έτσι εξηγείται και το θεοτοκονίμιο Ηλιόκαλη της Παναγίας μας. Το προσέδωσαν οι εξυπήρου μετανάστες σε ανάμνηση της δικής τους μονής της Ηλιόκαλης, η οποία ακόμη και σήμερα βρίσκεται στην περιοχή του όρους Δρίσκος της Υπήρου. Ηλιόκαλη. Του τέστην όμοια προς τον ήλιο κατά την Καλονή. Αθέλητα ο νους μας παραπέμπει στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα των Κυθύρων. Η οπίσθια όψη της εικόνας φέρει την απεικόνιση του Αγίου Δημητρίου με το γνωστό θεματικό τύπο, όπου ο Άγιος είναι έφυπος και στα πόδια του αλόγου του κείται ο Λιαίος, αμυνόμενος και καταβαλόμενος. Πώς μπορούμε να μην σας ευχαριστήσουμε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, όταν ετοιμάζαμε την εκδήλωση με τον πατέρα Νεκτάριο, οι συνεργάτες του, σκεφτόμασταν προδημήνου κι άμα έχει κρύο, κι άμα βρέχει, πώς θα γίνει.
Να λοιπόν που σήμερα η μέρα ήταν καλοκαιρινή και ήρθατε όλοι εδώ και γέμισε όλος ο χώρος και σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινούμε με το Ουσκουντάρ. Ουσκουντάρ ή Σκούταρη είναι η αρχαία Χρυσούπολη, μεγάλο προάστιο στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, όπου ζούσαν χιλιάδες Ελλήνων και για το οποίο γράφτηκε το τραγούδι που απαντιέται σε όλη την Ανατολή μέχρι και στην Αίγυπτο. Η απόδοσή του στα ελληνικά από ξένο τόπο και από αλαργινό. Η ετυμολογία της λέξης επιβάτες. Κάποιοι απέδωσαν την ονομασία στην πλούσια βλάστηση των επιβατών σε βάτους, λόγω του ότι χτίστηκαν επί των βάτων. Οι λογιότερες εκδοχές μιλούν για την ύπαρξη λιμανιού ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. όπου όρμιζαν πλοία που μετέφεραν τους επιβάτες. Οι επιβάτες ήταν επίλεκτη κατηγορία ναυτικών οι οποίοι προορίζονταν για μάχες. Κατά άλλη εκδοχή, στην περιοχή υπήρχε ιερό του επιβατηρίου Απόλλωνα, ο οποίος ήταν προστάτης των θαλασσοπόρων και καταπραϊντής των κυμάτων. Υπάρχει και τέταρτη εκδοχή, ως υποβάτε. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη νομική κατά εισαγωγή του Διοντοσιθέου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κατά το 1705. Αυτή η εκδοχή στηρίζεται στις υποθέσεις ότι στην περιοχή υπήρχαν κατά τους Βυζαντινούς χρόνους αυτοκρατορικοί στάβλοι. Οι επιβάτες, σήμερα σε Λίμπασα, απέχουν από την Κωνσταντινούπολη 45 χιλιόμετρα. Από τη Σιλιβρία απέχουν 9,5 χιλιόμετρα. Κάποιοι υποθέτουν ότι λόγω της ελληνικής ονομασίας η Κωμόπολη ήταν ελληνική αποικία του 4ου αιώνα. Κάποιοι άλλοι τη θεωρούν αποικία των Μεγαραίων,
πιθανότατα συνδέοντάς την με τη γειτονική Σιλιβρία. Οι αρχαιολόγοι πάλι ταύτιζαν την Κωμόπολη με τη ρωμαϊκή πόλη Κενοφρούριο, η θέση της οποίας είναι χτισμένη, η θέση της οποίας είναι χαμένη, αν και ήταν αρκετά γνωστή κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Ο Ρωμαίος ιστορικός Ευτρόπιος αναφέρει ότι εκεί δολοφονήθηκε από τη φρουρά του ο Λούκιος Δομέτιος Αυριλιανός το 275 κατά τη διάρκεια εκστρατείας κατά των Χριστιανών. Στην ίδια τοποθεσία μαρτύρησε ο Άγιος Αγαθόνικος το 298 επί διοικήσεως Μαξιμιανού. Πότε εμφανίζεται το χριστιανικό στοιχείο στην περιοχή? Υπάρχει η εικασία ότι στο Κενοφρούριο, το οποίο όπως είπαμε ταυτίζεται με τους επιβάτες, υπήρχε χριστιανική κοινότητα την εποχή της υπογραφής του διατάγματος των Μεδιολάνων. Με το διάταγμα, το οποίο υπογράφηκε από το Μέγα Κωνσταντίνο, δινόταν το προνόμιο της ανεξιθρησκείας στους πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Οσία Παρασκευή γεννήθηκε στους επιβάτες μεταξύ των ετών 920 και 940. Ήταν αδελφή του Αγίου Ευθυμίου, επισκόπου Μαδίτου, του Θαυματουργού, του Μυροβλήτου. Από πολύ νωρίς έδειξε δείγματα φιλομοναστικής τάσης. Γι' αυτό, απορρίπτοντας τα πλούσια προξενιά, έφυγε σε μικρή ηλικία περί τα 14 στην Κωνσταντινούπολη, μόνη της, για να προσκυνήσει τα λείψανα των Αγίων. Προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο να ξαναγυρίσει στο σπίτι της, επειδή οι γονείς της την έψαχναν, έφτασε μέχρι την Ποντοϊράκλεια, την Ηράκλεια του Πόντου. Εκεί παρέμεινε σε παρεκκλήσιο της Παναγίας μέχρι ότου της γεννήθηκε η θεία επιθυμία να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα μπαίνει σε μοναστήρι όπου κήρεται μοναχή. Μετά από κάποια χρόνια θέλησε να ακολουθήσει βίο ερημίτη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, βάζοντας μετάνοια, έφυγε για την έρημο και όπως λέει ο συναξαριστής της, δια των προσευχών της νίκησε αυτόν που γέλασε στο κακό, δηλαδή τον διάβολο. Ώσπου εμφανίζεται άγγελος Κυρίου που την προτρέπει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Με πλοίο επιστρέφει στους επιβάτες. Αν και ήταν 25 χρονών, δεν την αναγνώρισε κανένας. Οι γονείς της είχαν πεθάνει. Αφού προσκύνησε στους τάφους τους, ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη. Στην επιστροφή της για τους επιβάτες, σταμάτησε στην Καλλικράτεια, 20 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη, όπου παρέμεινε σε ένα παράπηγμα, διακονώντας το ναό. Ένα πρωί ξαφνικά έφυγε από τα εγκόσμια. Αν και ήταν νεότατη, οι επιβατιανοί την ονομάζουν Μπάμπο, που σημαίνει γιαγιά. Το σκήνομα της Οσίας Παρασκευής στην Καλλικράτεια θαυματουργούσε συνεχώς, τόσο που η φήμη της έφτασε μέχρι τη Ρωσία. Ο βίος του βασιλείου, ο οποίος γράφτηκε το 1150, αναφέρει και το θαύμα που έκανε η Οσία σε ένα Ρώσο πρίγκιπα, ο οποίος έφτασε από τη Ρωσία μέχρι την Καλλικράτεια, προκειμένου να γιατρέψει τα ατροφικά του πόδια. Το 1238 ο Ασάν, βασιλιάς των Βουλγάρων, απειλεί τον Λατίνο βασιλιά της Κωνσταντινούπολης με πόλεμο, εάν δεν του παραχωρούσε το σκήνομα της Οσίας. Έτσι, το σκήνομα από την Καλλικράτεια φτάνει στο Τύρνοβο της Βουλγαρίας, τότε πρωτεύουσα των Βουλγάρων βασιλέων. Παρέμεινε εκεί μέχρι το 1389, οπότε το Τύρνοβο καταλαμβάνεται από τους Τούρκους. Λόγω του ότι η λατρεία της Οσίας ήταν πολύ διαδεδομένη, η Μιλίτσα, κατόπιν Σερβίδα Αγία, πηγαίνει στο Τύρνοβο συνοδευόμενη από την κόρη της Ολιβέρα. Ζητά από τον Σουλτάνο να της δώσει το σκήνομα ως αντάλλαγμα για την κόρη της. Έτσι, το σκήνομα φτάνει από το Τύρνοβο στο Βελιγράδι με τιμές. Το 1521 το Βελιγράδι καταλαμβάνεται από τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, ο οποίος μεταφέρει τα λείψανα στην Κωνσταντινούπολη. Τα λείψανα για τους Τούρκους εκείνη την εποχή αποτελούσαν τρόπαια της νίκης κατά των χριστιανών. Το λείψανο της Οσίας μεταφέρεται στο Σαράι. Εκεί θαυματουργεί συνεχώς, γιατρεύοντας υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματικούς. Ο Σουλτάνος απευθύνεται στο Πατριαρχείο, εξαναγκάζοντας τον Πατριάρχη να τα αγοράσει για 12.000 χρυσά νομίσματα μαζί με μία εικόνα της Θεοτόκου και τον έναν βραχίωνα της Αγίας Εκατερίνης. Δεδομένης όμως της κακής οικονομικής κατάστασης του Πατριαρχείου εκείνη την εποχή, το 1641, το Πατριαρχείο υποχρεώνεται να αποχωριστεί το λείψανο. Ο ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας ζητά το λείψανο της Οσίας, προσφερόμενος να αποπληρώσει τα χρέη του Πατριαρχείου.
η Σύνοδος αποφασίζει να το παραχωρήσει. Λόγω του ότι η λατρεία της ουσίας ήταν πολύ διαδεδομένη στην Κωνσταντινούπολη, αναχωρεί για το Ιάσιο. Έτσι κάνει τη δεύτερη στάση στους επιβάτες, η πρώτη επί βασιλέως Ασάν, όταν έφυγε από την Καλλικράτεια για το Τύρνοβο, όπου διανεκτερεύει στην Εκκλησία της Οσίας, η οποία είχε κτιστεί επί του πατρικού οίκου της. Ο χώρος σήμερα είναι πάρκο, διότι έχει κατεδαφιστεί ο ναός της Οσίας. Από εκεί φτάνει στο Ιάσιο, όπου αποθησαυρίζεται μέχρι σήμερα. Μάλιστα, υπάρχει μία φήμη που λέει ότι ο Βασίλειος Λούπου, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, ζήτησε το συγκεκριμένο λείψανο, αν και στον Πατριαρχικό Ναό υπήρχε και το λείψανο της Αγίας Ευδοκίας, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Το λείψανο της Οσίας Παρασκευής αποθησαυρίζεται μέχρι σήμερα στο Ιάσιο. Η Οσία είναι η προστάτηδα της Ρουμανίας. Η ημέρα της γιορτής της είναι Εθνική Αργία και εξακολουθεί από το Ιάσιο να προσβεύει για όλους μας. Πώς να μην ευχαριστήσουμε τους οργανοπαίχτες μας, τη Μαρίνα στο βιολί και τον Κωνσταντίνο στην κιθάρα, και να μην συγχαρούμε τον πατέρα Νεκτάριο, μιας και η Μαρίνα και ο Κωνσταντίνος είναι τα παιδιά του. Βεβαίως και το Γιάννη για το μαγικό μπουζούκι του. Ακολουθεί ένα τραγούδι που έχει τόσο αγαπηθεί, έχει ερμηνευθεί από κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, Πάριος, Πρωτοψάλτη, Νταλάρας, Αλεξίου, Γαϊτάνος, Γλυκερία. Υπέροχη στίχη μέσα στην απλότητά τους. Έχει μάλιστα ακουστεί και η μάλλον υπερβολική άποψη ότι το τραγούδι γράφτηκε για την Παναγία. «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Άνοιξε το ένα φύλλο από το εικονοστάσι, την εικόνα σου να δω. Εάν μπείτε στον πειρασμό, μπορείτε να σιγοψιθυρίσετε μαζί μας. Σ' αγαπώ γιατί είσαι.
ξεριζωμός. Οι επιβάτες εγκαταλείφθηκαν στις 14 Οκτωβρίου του 1922. Η Ανατολική Θράκη δεν γνώρισε την τραγωδία της Μικράς Ασίας. Προς Θεού όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό που βίωσαν ήταν κάτι λιγότερο. Όμως είχαν την πολυτέλεια να πάρουν μαζί τους τα πράγματά τους, καθώς και την πολυτέλεια του χρόνου για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το τραγικό είναι ότι δέχθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφαν μετά από μερικούς μήνες, αφού λύνονταν κάποια διπλωματικά προβλήματα. Η γνωστή στο Πανελλήνιο λαογράφος Κατίνα Βέη Κουσαραμέτη αναφέρει μια πολύ όμορφη προσωπική της ιστορία. Όντας κοριτσάκι, επειδή όπως μας λέει μας είχαν υποσχεθεί ότι θα επιστρέφαμε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έκρυψα τη σκουφίτσα της κούκλας μου στον μπαούλο του παππού μου. Την έκρυψε επειδή ήταν μεταξωτή για να μην καταστραφεί. Μέχρι που πέθανε, θυμόταν το σκουφάκι της κούκλας της. Οι επιβατιανοί εγκαταλείπουν την πατρίδα μετά τη συνθήκη του Μούδρου. Ενημερώθηκαν στις 2 Δεκάτου 1922 ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τους επιβάτες μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια τύχη ακολούθησε και όλη η Ανατολική Θράκη. Γι' αυτό και από το λιμάνι των επιβατών έφυγαν και οι εξαστερινοί, οι οικονομιάτες, από τον Αιγιαλό, οι Δελιονίτες, οι κάτοικοι δηλαδή όλων των γύρω χωριών. Τόσο ζωντανή ήταν η υπόσχεση ότι θα επέστρεφαν, ώστε κάποια γιαγιά ονόματι Ανίκα Βασιάδου, κουνιάδα του Ηρακλή Βασιάδη, του γνωστού ιδρυτικού μέλους και πρώτου Προέδρου του Φιλολογικού Συνδέσμου Κωνσταντινουπόλεως, η οποία διέμενε στους επιβάτες, αρνήθηκε να εγκαταλείψει το χωριό. Και μάλιστα ήταν η τελευταία Ελληνίδα κάτοικος των επιβατών. Φεύγουν στις 14 Δεκάτου 1922. Σημαδιακή ημέρα, δεδομένου ότι, ήταν η μνήμη της Πολιούχου Οσίας Παρασκευής. Εκείνη την ημέρα επιβιβάστηκαν σε δύο καράβια, τα οποία είχαν έρθει ειδικά για να τους παραλάβουν. Αν και δεν ήταν λίγες οι οικογένειες που έφυγαν με δικά τους μέσα, με δικά τους καράβια. Αρχικά επιβιβάστηκαν στα καράβια την προηγούμενη μέρα, 13 Οκτωβρίου 1922, μετά τον Εσπερινό. Έλεγαν οι παλιοί ότι ενώ η θάλασσα ήταν ήρεμη, μόλις επιβιβάστηκαν, σηκώθηκαν τέτοια κύματα που σε περίπτωση που ξεκινούσαν, σίγουρα θα βυθίζονταν. Θεοφοβούμενοι άνθρωποι καθώς ήταν, θεώρησαν ότι η Οσία δεν τους άφηνε να φύγουν. Την επομένη, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, όσο μπορούσε να είναι πανηγυρική, αναχώρησαν. Δεν ξαναείδαν την πατρίδα τους. Βεβαίως δεν έφυγαν όλοι για την Ελλάδα. Περιμένοντας την επιστροφή, κάποιοι πήγαν στην πόλη, περιμένοντας να τακτοποιηθεί το ζήτημα και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στην Ελλάδα δεν ήρθαν όλοι μαζί. Η Κωμόπολη των 2.000 κατοίκων μοιράστηκε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Πτολεμαϊδα, Καβάλα, Ξάνθη, Κρήτη. Το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων, 630 κάτοικοι, εγκαταστάθηκαν εδώ, στο Μπαχτσέτσι Φλίκ, και έτσι δημιούργησαν το νέο οικισμό, τους νέους επιβάτες. Σε κάθε τοπονύμιο το πρόθυμα νέο υποδηλώνει και το παλιό, την πατρίδα στην Ανατολή. Να ευχαριστήσουμε τους επιτρόπους και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν ώστε να στηθεί αυτό το υπέροχο σκηνικό. Τον τεχνικό, τον κύριο Ηλία Καραστογιάννη, ο οποίος ανέλαβε την ακουστική εγκατάσταση και φυσικά τη διοίκηση του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, ο οποίος μεταδίδει ποιοτικό πρόγραμμα στα τετραπέρατα του κόσμου, που αμέσως ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και έστειλε οπερατέρ τον κύριο Κώστα Πυλακούδη. Ακολουθεί ένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια της ελληνικής μουσικής, παραδοσιακό αριστούργημα από τη Μικρά Ασία. Ποιος δεν θυμάται τη Μαρίζα Κοχ. Η εκπληκτική ερμηνεύτρια μπορούσε να σε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα νοερά, απλά και μόνο ακούγοντάς την στο τραγούδι «Στόπα και στο ξαναλέω».
αρχιγένεια εκπαιδευτήρια. Οι επιβατιανοί εγκαταλείπουν την πατρίδα, αφήνοντας πίσω οργανωμένο εμπόριο, πολιτισμό, τρεις εκκλησίες, της Σωσίας Παρασκευής, του Αγίου Γεωργίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Ο τελευταίος ήταν ο ναός των αρχιγενείων εκπαιδευτηρίων, των πιο διάσημων εκπαιδευτηρίων του ελληνισμού της Διασποράς. Λειτουργήσαν επί 70 συνεχόμενα χρόνια. Οι δασκάλες που βγήκαν από τα αρχιγένεια είναι χιλιάδες. Ο αριθμός δεν είναι υπερβολικός. Ιδρυτής τους ο Σαράντης Αρχιγέννης με τη συμπαράσταση της συζύγου του Ελένης. Ο Σαράντης Αρχιγέννης ήταν γιατρός, αρχίατρος του Σουλτάνου και καθηγητής φαρμακολογίας και παθολογίας της Αυτοκρατορικής Σχολής της Κωνσταντινουπόλεως. Διαχειρίστηκε τη μεγάλη περιουσία την οποία απέκτησε με τρόπο χριστιανικό. Το όνομα που άφησε ήταν πρωτίστως αυτό του μεγάλου φιλάνθρωπου. Η Ελένη ήταν κόρη πλούσιας οικογένειας. Όπως περιγράφει μια Ιταλίδα πριγκίπισσα που την είχε γνωρίσει στους επιβάτες, ήταν περίεργο για μια γυναίκα της τάξης της να μην ασχολείται με τα σουαρέ και τι χρώμα φορέματος θα φορεθεί στις δεξιώσεις, παρακαταγινόταν με το να βοηθάει άπορα κορίτσια. Η πριγκίπισσα είχε βρει την Ελένη να επιτηρεί τις εργασίες ενός γιαπιού και αυτό ήταν το Παρθεναγωγείο. Τα αρχιγένεια εκπαιδευτήρια έβγαζαν μόνο δασκάλες. Ο Σαράντης Αρχιγέννης μάζευε πεντάρφανα κορίτσια με το σκεπτικό να διδαχθούν κάποια τέχνη και να τα πρικίσει. Τα κορίτσια όφυλαν, αφού λάβουν το πτυχίο τους, να μεταβούν στον τόπο της καταγωγής τους και σε συνεννόηση με τη Μουχταροδημογεροντία να ιδρύσουν σχολείο. Και έτσι, από το 1860 έχουμε την ίδρυση πολλών σχολείων σε απομακρυσμένα χωριά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αρχιγενείδες δασκάλες συναντούμε μέχρι και την Κοριτσά, τη Φιλιππούπολη, τις 40 εκκλησιές, τη Σόφια, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Σμύρνη, την Ανατολή, την Κρήτη, μέχρι και την Αίγυπτο. Το επόμενο τραγούδι θεωρείται παραδοσιακό επτανησιακό τραγούδι. Ταυτόχρονα όμως η ιστορία του χάνεται και στα βάθη της Μικράς Ασίας, βεβαίως με μικρές παραλλαγές. Η διπλή αυτή πορεία του τραγουδιού δείχνει το πώς ταξίδευαν και ταξιδεύουν στίχοι και μελωδίες απ' άκρης άκρη του ελληνισμού, διότι η μουσική είναι γνωστό ότι δεν γνωρίζει σύνορα. Τι κι αν το βαλσάκι παραπέμπει στη δύση και ο τρίσιμος ρυθμός του θυμίζει επτάνησα. Ο ρυθμός 3/4 δεν είναι απαραίτητα δυτικόφερτος, υπάρχει και στην παραδοσιακή μικρασιάτικη μουσική. Θυμηθείτε ένα τρεχαντιράκι, σήμερα γάμος γίνεται κτλ. Επίσης, τρίσιμος ρυθμός υπάρχει και στο δημοτικό μας τραγούδι και στη βυζαντινή μουσική. Προηγουμένως ψάλαμε το Αγνή Παρθένε Δέσποινα. Μενεξέδες και ζουμπούλια. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα.
πρόσφυγες, η ονομασία της περιοχής ήταν Μπαχτσέτσιφλικ. Ήταν ιδιοκτησία του Χασάμπεϊ, ο οποίος εγκατέλειψε την περιοχή όταν τα χωράφια του αγοράστηκαν από τον επιστάτη του Παύλο Ζάνα. Σήμερα όλοι γνωρίζουν τον Μπαχτσέτσιφλικ χάρη στο διάσημο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Τσιτσάνης πέρασε από εδώ το 1935 ως φαντάρος στο τμήμα τηλεγραφητών του στρατού. Την πρώτη φορά που ακούστηκε το τραγούδι ήταν στο καφενείο του Μορφίνη, εδώ στους επιβάτες. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1940. Δεν υπάρχει τραγουδιστής που να μην το έχει ερμηνεύσει. Σε 8 στίχους μιλάει για 12 κοσμοπολίτικες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Την Ακρόπολη, τη Βάρνα, Μπαχτσέτσιφλικ, Καραμπουρνάκι και ούτω καθεξής. Οι νέοι επιβάτες κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου ήταν από τα πιο κοσμοπολίτικα μέρη. Καραβάκια εκτελούσαν το δρομολόγιο Λευκός Πύργος νέοι επιβάτες μεταφέροντας κόσμο. Η ιστορία λέει ότι ο Τσιτσάνης, κατά παραγγελία κάποιου επιβατιανού, έγραψε το τραγούδι για τη γυναίκα του τη Μαριγό, το όνομα της οποίας αναφέρεται στο τραγούδι. Οι επιβάτες ήταν παραθαλάσσιο μέρος, όπως και οι νέοι επιβάτες. Βρίσκονταν στην Ανατολική Θράκη, στη θάλασσα της Προποντίδας, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Το Μπαχτσέτσιφλικ επικίστηκε με κριτήριο τον γεωμορφολογικό παράγοντα. Όταν οι πρόσφυγες έψαχναν μέρος για να δημιουργήσουν τη νέα πατρίδα τους, επέλεξαν τον Μπαχτσέ λόγω του ότι βρισκόταν επάνω στη θάλασσα όπως οι επιβάτες, σχεδόν στην ίδια απόσταση από τη Θεσσαλονίκη όπως και οι επιβάτες από την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει οπωσδήποτε να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος μας τίμησε, ήταν ιερέας, αν κάνω λάθος πάτερ, από το 1962 μέχρι το 1975. Παπαγιώργη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Επειδή κάθε τραγούδι έχει τη δική του ιστορία, η διαδρομή που ακολουθεί ο αφηγητής είναι η εξής. Ξεκινώντας από εδώ, από τον Μπαχτσέτσιφλικι, περνάμε από το Καραμπουρνάκι, στην Καλαμαριά και τελικά μετά από μια βόλτα στην Άνω Πόλη θα καταλήξουμε στα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα, ένα παράπηγμα εν είδη ταβέρνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Νικηφόρου Φωκά. Μπεξινάρι, Μπεχτσινάρ, ονομαζόταν παλιότερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης που σήμερα βρίσκεται μέσα στο λιμάνι της πόλης, στο ύψος περίπου της 3ης και 4ης προβλήτας του λιμανιού. Η λέξη στα τουρκικά σημαίνει πέντε πλατάνια, Μπεχτσινάρ. Η περιοχή ονομαζόταν ακόμη και κήπος των πριγκίπων. Σε εκείνο το σημείο υπήρχε παραλία η οποία ήταν κατάλληλη για αναψυχή. Το φίνο ακρογιάλι, όπως μας λέει ο Βασίλης Τσιτσάνης.
Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να τελειώσουμε με διαφορετικό τρόπο το μπιζάρισμα που έγινε, το μπιζ το λεγόμενο, από το συνεχόμενο χειροκρότημα του κόσμου. Έπρεπε να συνεχίσουμε για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και τελειώσαμε με ένα θρακιώτικο χορό, με ένα ζωναράδικο. Είναι οι ρίζες. Είναι οι ρίζες της παρουσίας που ακόμη και τα παιδιά των προγόνων όλων τα έχουν μέσα στις μνήμες τυπωμένα. Έτσι. Και νιώθουν εκεί, το αίμα τους να ρηγεί, ξανά θυμούνται τους δικούς τους ανθρώπους, τα δικά τους γλέντια και στους παλιούς, παλιούς επιβάτες, και εδώ στους νέους επιβάτες συνεχίζεται η παράδοση. Εξάλλου και οι πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι υπάρχουν, αλλά και η δική σας προσφορά τώρα που ανοίγεται φτερά η Εκκλησία, αυτό έχει σαν σκοπό, να διατηρηθεί δηλαδή άσβεστη μνήμη των προγόνων, τους θυμόμαστε, αλλά και συγχρόνως κάνουμε και δύο βήματα παραπάνω, πηγαίνουμε πιο ψηλά τους επιβάτες και ξαναλέω με σχέδιο, με όραμα, γιατί έτσι. Το μέλλον θέλει καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες μας. Και έτσι με αυτά τα τραγούδια, με το εορταστικό αν θέλετε πρόγραμμα το οποίο ακολούθησε μετά τους ύμνους και την ομιλία, θέλει να συνδέσει έμεσα το παρελθόν με το παρόν. Έτσι. Και το μέλλον, όπως μας είπατε προηγουμένως. Γι' αυτό είπα ότι η εκδήλωση είχε δύο στόχους. Το ένα ότι σας σκεφτόμαστε, σας θυμούμε τους προγόνους μας εδώ και 100 χρόνια, αυτό είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης την οποία κάνατε, αλλά και συγχρόνως λέμε ότι εμείς βλέπουμε τους νέους επιβάτες και είμαστε άξιοι των προγόνων μας, φτιάχνουμε πράγματα και πάμε και καλύτερα στο μέλλον. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν πρέπει να σκεφτεί ο κάθε Έλληνας, αλλά και ο κάθε επιβατινός και ο καθής από εμάς, ότι οι πρόγονοί μας σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες τα κατάφεραν. Και εμείς τώρα σε αυτήν την οικονομική κρίση, στην ενεργειακή κρίση, στην πανδημία, δεν πρέπει να τα καταφέρουμε, που είναι ευκολότερα από αυτά τα οποία αυτοί είχαν ζήσει. Και νομίζω πως ναι, γιατί είμαστε τότε θα είμαστε οι άξιοι των προγόνων μας. Ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και σε αυτές εδώ τις δύσκολες συνθήκες να πάμε τη χώρα μας πιο ψηλά. Και τώρα το χειροκρότημά σας το φέρνουμε σαν μπιζ. Γι' αυτό συνεχίζουμε για να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που χορεύεται στα βήματα του Ζωναράδικου. Εντυπωσιακό, με μεγάλη διάδοση σε όλη τη Θράκη. Οι χοροί της Θράκης είναι πλούσιοι σε κίνηση, σε λόγο και σε μελωδία. Χαρακτηριστικά είναι τα ζωηρά επιφωνήματα των χορευτών που προσδίδουν ξεχωριστό χαρακτήρα στους θρακικούς χορούς. Δώστα λιανοχορταρούδια. Εδώ να σας δω. Κύριε Μαυρομάτη, αγαπητέ μας Γιάννη, σας ευχαριστούμε. Ήσασταν μαζί μας, παρακολουθούσαμε μαζί μια πολύ όμορφη νομίζω εκδήλωση. Είναι αλήθεια ότι
Φεύγω πολύ ευχαριστημένος, έφυγα πολύ ευχαριστημένος από όλη αυτή την ιστορία που λέγεται «Αλυσμόνητες πατρίδες» είναι ο τίτλος αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης που φτιάξατε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι συγκινηθήκαμε και με τα τραγούδια και γενικά με την ποιότητα της εκδήλωσης. Ήρθαν οι θύμησες και χωρίς να το θέλουμε μας τις φέρατε και δακρύσαμε, αλλά πρέπει να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε ένα κανάλι το οποίο στήριξε την εκδήλωση αυτήν, το 4Ε, που πολλές φορές εδώ στο Δήμο μας δίνει το παρόν και προβάλλει ομορφιές και αξίες του τόπου. Να είστε καλά, να είναι όλοι καλά και πραγματικά τέτοιες εκδηλώσεις να επαναληφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς. Κυρίες και κύριοι, μαζί με τον πρώην Δήμαρχο του Δήμου Θερμαϊκού, τον κύριο Γιάννη Μαυρομάτη, παρακολουθήσαμε και σχολιάσαμε την εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ενορία της Οσίας Παρασκευής εδώ στους νέους επιβάτες, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τον οριστικό ξεριζωμό των επιβατιανών από την Ανατολική Θράκη. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά.